Σήμερα έτοιμα προσωποκράτησης δύο υπόπτων και σήμερα όπως και τις προηγούμενες μέρες θα ενημερώσουμε ότι εντός της αίθουσας του δικαστηρίου βρίσκεται η συνάδελφος από το ΣΥΓΜΑ, η Έλενα Λουκά. Ζωντανή αναμετάδοση των όσων διαδραματίζονται εντός της αιθούσης μεταδίδεται από το ΣΥΓΜΑ live λεπτό προς λεπτό. Άρα για οποιασδήποτε πληροφορίες ίσως από αυτές που θα αφήσουμε πίσω τώρα θα υπάρχουν στο ΣΥΓΜΑ live και είναι εκεί. Κάνουμε αρχή με το να πούμε ότι είχαμε καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλονίζει από την περασμένη Κυριακή το Παγκύπριο. Είχαμε πριν από περίπου μία ώρα την απελευθέρωση του 33χρονου πρώην συμβίου της άτυχης 38χρονης Mary Rose Τριμπιτσάο. Να πούμε ότι δεν προέκυψε κάτι ενοχοποιητικό εναντίον του και έτσι οι αρχές προχώρησαν στην απελευθέρωσή του. Να πούμε ότι χθες είχαμε συλλήψεις δύο προσώπων, πρόκειται για ένα 30χρονο και ένα 35χρονο από την επαρχία Λευκωσίας. Για αυτούς τους δύο βρίσκεται τώρα η διαδικασία εντός της αιθούσης του δικαστηρίου Λευκωσίας. Είναι δύο πρόσωπα, 30 και 35 ετών, όπως είπαμε, από την επαρχία Λευκωσίας. Και για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, Μαρίνα, και να ξεκαθαρίσουμε, προφανώς βρισκόμαστε ενώπιον μιας δεδαλώδους υπόθεσης, η μία ανατροπή μετά την άλλη. Σύμφωνα με τα όσα έχουμε ακούσει τώρα από την αίθουσα του δικαστηρίου, έχουμε εντοπίσει και έχουμε αντιληφθεί το προφίλ του Ορέστη. Ο Ορέστης, να υπενθυμίσουμε ότι ήταν αυτός που κάναμε λόγο από τις προηγούμενες μέρες, ότι δηλαδή είχε προκύψει ένα προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο η αστυνομία εντόπισε αφού κάνει και παράλληλες έρευνες με το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε κληθεί και είχε περάσει από τα γραφεία των ανακριτών, όχι ως ύποπτος, το ξεκαθαρίζουμε αυτό, είχε περάσει από τα γραφεία του ΤΑΕ, απλά και μόνο για να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις για το πώς μπορεί και τι μπορεί να ξέρει για αυτό το θέμα. Να πούμε ότι τότε δεν είχε προκύψει κάτι εναντίον του και απλά λήφθηκε μια τρόποντινά μαρτυρία και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Νέα στοιχεία λοιπόν, τα οποία έφτασαν στα χέρια των ανακριτών με τη βοήθεια και της ανάλυσης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων. Έχουν γίνει εξετάσεις δικανικού τύπου τόσο με τη συνδρομή διαφόρων εταιριών κολοσσί, όπως είναι η Google. Έχει ταυτιστεί λοιπόν ότι ένας εκ των δύο υπόπτων και συγκεκριμένα ο δεύτερος είναι αυτός που χρησιμοποιούσε το προφίλ ως Ορέστης. Υπενθυμίζουμε κάτι που έχω ξεχάσει προλίγου να αναφέρω, ότι το προφίλ αυτό αποδείχθηκε ως ψεύτικο προφίλ. Ναι. Το όνομα δηλαδή που χρησιμοποιείται ως Ορέστης 35 ήταν ψεύτικο. Όμως σήμερα έχουμε καταλήξει στο ποιο είναι το IP address. Να εξηγούμε και για λίγο τους όρους, ότι όταν λέμε IP address εννοούμε ουσιαστικά την ταυτότητα ενός υπολογιστή, δηλαδή πού ανήκει και ποια είναι τα στοιχεία του. Το κομπιούτερ αυτό δηλαδή ανήκει στον δεύτερο ύποπτο. Μετά από εξετάσεις οι ανακριτές εντόπισαν και φωτογραφίες από το φρεάτιο, εκεί όπου βρισκόμασταν για τόσες μέρες, εκεί όπου λήφθηκε αναβολή, απόφαση για αναβολή των ερευνών από τους ανακριτές χθες. Υπήρξαν φωτογραφίες και από τον περιβάλλοντα χώρο του μεταλλίου εκεί στην Κοκκινόγια. Και όλα αυτά φαίνεται πως οδήγησαν τους ανακριτές στο να λάβουν και διάφορα στοιχεία, όπως είπα προηγουμένως, από την Google, γιατί ταυτοποιήθηκε από την Google το email που χρησιμοποιούσε προκειμένου να δημιουργήσει ένα λογαριασμό. Κάνουμε λόγο για τον Παντού, Μαρίνα, ναι. Για να λέμε σε ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης αναφερόμαστε. Πρόκειται για ένα άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για να τα κάνουμε λίγο πιο λιανά, όπως είναι το Facebook, όπου ένας χρήστης μπορεί να βάλει μια φωτογραφία, να βάλει διάφορα στοιχεία και να συνομιλεί με ένα πρόσωπο. Από εκεί λοιπόν το πρόσωπο αυτό φέρεται να συνομιλούσε με την άτυχη 38χρονη Mary Rose Τριμπιτσάο, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε εντός του φρεατίου εκεί στο Μιτσερό, στο εγκαταλελειμμένο μεταλλείο. Και σύμφωνα με όσα έχουμε ακούσει από τον όρκο του ανακριτή, ο οποίος ήταν γύρω στις 4-5 σελίδες, αν κατάφερα να τα αντιστοιχίσω σωστά με τα όσα αναμεταδίδαμε, εντοπίστηκε ότι είχαν συνομιλία από εκεί. Και έχουμε και κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά το 6χρονο παιδί. Η γυναίκα η οποία
προέβη στην καταγγελία στην αστυνομία προκειμένου να δηλώσει την απουσία της Mary Rose και της εξάχρονης κόρης της, ναι. Της είχε πει όταν θα έφευγε την 4η Μαΐου το βράδυ εκείνο το 2018, που και από τότε έχουν χαθεί τα ίχνη της, να μην πάρει μαζί της το παιδί. Της είχε πει, να επιθυμίσουμε, είναι πράγματα τα οποία ακούσαμε και τα ξανακούμε σήμερα, απλά τώρα τα συνδέουμε καλύτερα. Mm-hmm. Της είχε πει ότι θα έφευγε για να πάει στη Λευκωσία να διαμείνει μαζί με τον Ορέστη, με τον οποίο διατηρούσε δεσμό. Εκεί της είχε πει λοιπόν να μην πάρει την κόρη της, και μάλιστα η ίδια επέμενε προκειμένου να γνωρίσει το παιδί της, να γνωρίσει τα δύο παιδιά του διαζευμένου Ορέστη, ο οποίος περιγράφηκε από τον ανακριτή ως άνδρας που διαμένει στην επαρχία Λευκωσίας, είναι διαζευμένος με δύο παιδιά. Η πρώην σύζυγός του διαμένει επίσης στην επαρχία Λευκωσίας και είναι φαλακρός. Αυτά τα έχουμε ακούσει ενώπιον δικαστηρίου. Έγιναν έρευνες μετά από τις συντονισμένες ενέργειες των ανακριτών, να λάβουν δηλαδή στοιχεία και από την εταιρεία Μπαντού και από την εταιρεία Facebook, για να αντιστοιχίσουν τα τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούμε όλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να καταρτήσουμε ένα προφίλ. Βάζουμε στοιχεία, βάζουμε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνα. Όλα αυτά λοιπόν ταυτίστηκαν, ναι, ότι φέρονται να ανήκουν στον δεύτερο. Με συγχωρείς, Μαρίνα. Μυαλό δεν βάζουμε, λέω, παρά τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, και εξακολουθούμε να καταχωρούμε με λεπτομέρεια. Πολύ σωστά. Έχουν αλλάξει πλέον κάποια πράγματα, ενδεχομένως να είναι απαραίτητα προκειμένου να δημιουργήσεις και μετά να γίνονται απόρριτα. Αρκετοί μπορεί να μην τα έχουν κάνει απόρριτα, ωστόσο όντως είναι ένα ζήτημα το οποίο ανέκυψε και αυτό μέσα από αυτή την υπόθεση. Κρατάμε επίσης το γεγονός ότι σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ανακριτής στον όρκο του, προκειμένου να αιτιολογήσει το 8ήμερο διάταγμα προσωποκράτησης που αιτούνται οι αρχές για τους δύο, να σημειώσω εδώ ότι και οι δύο εκπροσωπούνται από συνηγόρους υπεράσπισης. Συνήγορος υπεράσπισης του δεύτερου κατηγορούμενου δεν έφερε ένσταση στο 8ήμερο διάταγμα, εν αντιθέσει με τον συνήγορο υπεράσπισης του πρώτου υπόπτου. Να πούμε ότι υπήρξε και αντεξέταση, μάλιστα, από τον συνήγορο υπεράσπισης του πρώτου υπόπτου, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι ουσιαστικά η αστυνομία δεν έχει τίποτα ενοχοποιητικό εναντίον του, παρά μόνο, όπως ισχυρίστηκε ο συνήγορος, εντοπίστηκε στο προφίλ αυτό του Ορέστη 35 μία φωτογραφία, κατά τον ισχυρισμό του ιδίου, δηλαδή του πρώτου υπόπτου, κομμένη να φιγούραρε σε αυτό το προφίλ, το οποίο ως φαίνεται θα είναι καταλήτης σε αυτό το ειδεχθές έγκλημα. Και με όλα αυτά, σύμφωνα με την αγόρευση του συνηγόρου, δεν στοιχειοθετείται το 8ήμερο αίτημα προσωποκράτησης των αρχών για τον πρώτο ύποπτο, κάτι το οποίο θα το μάθουμε εντός ολίγου, μιας, ναι, και η συνάδελφος η Ελένη Λουκά είναι εντός της αιθούσης. Είχε δοθεί 15 λεπτό διάλειμμα, να υπενθυμίσω. Και για να επιστρέψουμε πίσω στα όσα ακούστηκαν εντός δικαστηρίου, κρατάμε ότι ο ανακριτής ενώπιον δικαστηρίου ανέφερε στην εντιμότατη δικαστή ότι μπορούν να λάβουν υπεχαρακτηριστικά μέχρι και 200 καταθέσεις. Λένε στον όρκο ότι θα λάβουν, έχουν ληφθεί περί τις 70 και θα ληφθούν άλλες τόσες. Αυτό ερμηνεύεται από εμάς ως το ότι η αστυνομία προφανώς και έχει στοιχεία, ναι, προφανώς και κινείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, και ανοίγει περαιτέρω ο κύκλος των υπόπτων, μιας και τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα θα ανοίξουν και θα ξετυλίξουν αυτό το ματωμένο κουβάρι, γιατί ίσως ενδεχομένως να κάνουμε λόγο για ένα ραντεβού θανάτου, Μαρίνα. Ναι. Και δεν είναι διακινδυνευμένο ούτε παρακινδυνευμένο να το πούμε, μιας και έχουμε στοιχεία που λένε ότι 4η Μαΐου του 2018 ήταν η τελευταία φορά που εντοπίστηκε ζωντανή και την είδε η φίλη της και η συγκάτοικός της, τη Mary Rose, μαζί με την εξάχρονη κόρη της. Από εκεί και πέρα, δηλαδή από την 4η Μαΐου και εντεύθεν, τα ίχνη της αγνοούνταν μέχρι ότου εντοπίστηκε την περασμένη Κυριακή στο εγκαταλελειμμένο φρεάτιο. Και αυτό που μας ενδιαφέρει όλους, και το λέμε από χθες και το λέμε καθημερινά, Μαρίνα, ναι, είναι τα ίχνη της εξάχρονης κόρης. Βέβαια. Δεν έχουμε κανένα ίχνος ότι η εξάχρονη κόρη είναι ζωντανή. Εδώ ενώνουμε το άλλο κομμάτι του puzzle, που είναι η αναφορά της συγκατοίκου της, Mary Rose, για να μην πάρει το παιδί.
Ναι. Ίσως ενδεχομένως οι αρχές, και αυτό εμείς δεν είμαστε στη γραφεία των ανακριτών για να το πούμε, ενδεχομένως οι αρχές να έχουν στοιχεία και για αυτό, και γι' αυτό ερμηνεύοντας και τη στάση του ανακριτή, δικαιολογώντας τον όρκο του για να αιτιολογήσει το 8ημερο διάταγμα προσωποκράτησης, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία η αστυνομία προφανώς και είναι σε θέση να διερευνήσει. Ναι, και επεξεργάζεται. Επίσης, ναι. Έχουμε να πούμε και να επεξεργαστεί. Έχουμε να πούμε ότι μετά από έρευνες στις οικίες των δύο υπόπτων, κρατάμε ότι μετά που έγιναν τα διαδικαστικά από τις αρχές, δηλαδή να υπογραφεί το διάταγμα για έρευνα στην οικία, είχαμε ένα επεισόδιο με τον πρώτο ύποπτο, ο οποίος προσπάθησε σύμφωνα με τον ανακριτή να καταπιεί κάρτα τηλεφώνου. Ναι. Προκειμένου δηλαδή, όπως είπε και ο ανακριτής, να καταστρέψει στοιχεία, πολύ σωστά, μία SIM κάρτα τηλεφώνου. Εντός επίσης των σπιτιών, του ενός σπιτιού, του δεύτερου υπόπτου, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μέχρι τώρα, λέει, κολλητική ταινία, σκηνή, κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, και επίσης ένας υπολογιστής, αυτός ανήκει στον πρώτο ύποπτο, έγινε θέμα για τον υπολογιστή του, ότι δηλαδή ενώ είχε ισχυριστεί στους ανακριτές ότι τον έχει τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, εντοπίστηκε ότι ο σκληρός δίσκος ο οποίος περιέχει ο υπολογιστής είχε αλλαχτεί τον περασμένο Ιανουάριο. Και οι ανακριτές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι προφανώς υπήρξε ένας ψευδής ισχυρισμός. Αυτό ακούστηκε εντός της αιθούσης, ότι δηλαδή είπε ψέματα, κάτι το οποίο ωστόσο δεν ακούστηκε στον όρκο. Εμείς μεταφέρουμε όλα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, Μαρίνα, και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε, να σου πω και συγγνώμη αν το βλέμμα μου πάει στο κινητό τηλέφωνο, απλά η καταγραφή από το Σίγμα Live είναι καθόλου βοηθητική για τα όσα ελέγχθησαν μέσα στο δικαστήριο. Κρατάμε το γεγονός ότι όλα έχουν γίνει βάσει ημερομηνιών. Είχαμε καταστροφή, αν θέλεις, κλείσιμο καλύτερα να το πούμε, απλά μια διαγραφή προφίλ στο Facebook, διότι το ίδιο προφίλ που χρησιμοποιείται στον Παντού ως Ορέστης 35 υπήρξε και όνομα με Ορέστης αντίστοιχο στο Facebook. Ναι. Αυτό είχε διαγραφή την ίδια μέρα που είχε εντοπιστεί σωρός στο εγκαταλελειμμένο φρεάτιο. Όλα αυτά συνθέτουν ένα παζλ το οποίο προφανώς μας φέρνει μάρτυρες μιας υπόθεσης που θα έχει και γεννάει κάθε μέρα νέα στοιχεία, τα οποία ευχόμαστε, πέραν του να διαλευκάνουν την υπόθεση, γιατί είναι χωρισμένη, όπως την συζητάμε και εμείς, σε δύο σκέλη, δηλαδή είναι το αστυνομικό και το ανακριτικό έργο, αλλά είναι και ένα πιο σημαντικό έργο, Μαρίνα, είναι αυτό του εντοπισμού των ερευνών και του εντοπισμού της εξάχρονης κόρης, της Mary Rose. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φρόσο Βιολάρη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν, σε απελευθερώνουμε για να μπορέσεις και εσύ να